κύριε Παπαδάκη, το κόμμα σας είναι υπέρ της πολιτικής των ανοιχτών συνόρων, είναι γνωστό αυτό. Όμως φέτος έχουμε οι εισρωές, οι φετινές υπολογίζεται να είναι αντίστοιχες του 2015. Έχουν αλλάξει οι δρόμοι και δεν τους βλέπουμε στα νησιά μας, δηλαδή δεν τους βλέπουμε στον Εύρο, δεν τους βλέπουμε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Έρχονται από άλλους δρόμους. Όμως ο όγκος είναι πολύ μεγάλος ξανά. Επιμένετε σε αυτή τη θέση? Κοιτάξτε, καταρχάς δεν έχουμε... Η έννοια ανοιχτά και κλειστά σύνορα είναι ένα ψευτοδήλημα. Όχι, ναι, που... δεν το λέω με την κακή έννοια, προς Θεού. Και, δεν... και εγώ σας διευκρινίζω ότι σχετικά με τη θέση μας, ότι η συζήτηση περί ανοιχτών και κλειστών συνόρων κρύβει την ουσία της συζήτησης για το προσφυγικό. Όμως πρώτα απ' όλα πρέπει να συζητήσουμε για τις αιτίες. Και ακριβώς με τα συμπεράσματα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχουμε κλιμάκωση για παράδειγμα των εξοπλισμών στην Ουκρανία. Δηλαδή υποτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει να λύσει το θέμα του προσφυγικού και ταΐζει τον πόλεμο. Δεν έχουμε ροές όμως από Ουκρανία. Ροές έχουμε από Ασία και από Αφρική. Δεν διακόψατε κανέναν άλλον. Αφήστε με, σας παρακαλώ, να αναπτύξω δύο σκέψεις. Λοιπόν, υπήρξε λοιπόν μία απόφαση η οποία λέει, για παράδειγμα, εξοπλισμοί, πυρομαχικά, κυρώσεις στα πλαίσια της αντιπαράθεσης που υπάρχει ανάμεσα στο Ευρωατλαντικό στρατόπεδο και τη Ρωσία στην Ουκρανία. Και αυτά θα τα πληρώσουν οι λαοί. Όπως επίσης τους εξοπλισμούς που δίνει και η χώρα μας και τις διευκολύνσεις με αμερικανοατοικές βάσεις σε όλη τη χώρα. Αλλά και ταυτόχρονα εξοπλισμούς που πηγαίνουν, φεύγουν από τα νησιά και πηγαίνουν στην Ουκρανία και δεν αντικαταστούνται, νομίζουμε ότι αποτελούν επικίνδυνες αποφάσεις. Ένα στοιχείο λοιπόν είναι αυτό. Δεύτερο, θέλω να σχολιάσω το γεγονός ότι βγαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά από ένα τραγικό ναυάγιο με πάνω από 600 ανθρώπινες απώλειες ανοιχτά της πύλου και μιλάει για επιτυχημένη πολιτική ασφάλειας των συνόρων. Και μόνο το να αρθρώσει τη λέξη επιτυχία μετά από τέτοιο έγκλημα είναι πραγματικά πρόκληση. Δεύτερο, εδώ έχουμε μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανεξάρτητα αν δεν τα βρήκαν στις λεπτομέρειες το αν θα υπάρξει εθελοντικός μηχανισμός μιας απάνθρωπης πολιτικής, εδώ υπάρχει η πολιτική της καταστολής, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για την καταπολέμηση, για παράδειγμα, των δουλεμπορικών και των κυκλωμάτων από το 2016 και σήμερα έχουμε 2023. Ποιος φούντωσε λοιπόν αυτά τα κυκλώματα όλα αυτά τα χρόνια? Η ίδια η πολιτική της που είναι καταστολή, που ακριβώς τροφοδοτεί ακόμα πιο επικίνδυνα δρομολόγια για αυτά τα κυκλώματα, με θύματα τους πρόσφυγες. Μέσα δεν υπάρχει λέξη πρόσφυγες και υπάρχει μόνο η λέξη μετανάστευση μέσα. Ακριβώς στοιχείο της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης να τα ρίχνει όλα στην κλιματική αλλαγή, για τις εκτοπίσεις λέει, πληθυσμών από τρίτες χώρες. Και να κρύβει το ότι έχει τεράστιες ευθύνες αυτή και οι κυβερνήσεις της για την διεξαγωγή υπεραλληστικών πολέμων. Μάλιστα. Γιατί από τη Συρία ήρθαν, από το Ιράκ ήρθαν, από αυτές τις περιοχές. Και έχουμε λοιπόν και την πολιτική επίσης που λέει ένα απάνθρωπο παζάρι, 20.000 ευρώ το κεφάλι, και η συζήτηση είναι αν θα είναι εθελοντικό ή όχι με τις παρεμβάσεις της Πολωνίας και της Ουγγαρίας. Είναι λοιπόν μια πολιτική που ταΐζει ακριβώς και εγκλωβίζει, ταΐζει τον υπεραλληστικό πόλεμο, εγκλωβίζει τους πρόσφυγες στα σύνορα, στις υπερδομές φυλακές και συνεχίζει τις απαράδεκτες συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τουρκίας και του Δουβλίνου, που πιστεύουμε ότι ακριβώς από αυτήν την πολιτική διαμορφώνονται το έδαφος για την συνέχιση και τη διαιώνιση αυτής της απαράδεκτης κατάστασης. Εμείς έχουμε πρόταση που λέει επιτροπές ασύλου σε χώρες όπως η Τουρκία, για παράδειγμα, και εκεί να εφοδιάζονται με τα απαραίτητα έγγραφα για να πάνε στις χώρες τελικού προορισμού τους. Και βεβαίως και η νέα κυβέρνηση θα έχει αντίπαλο την κοινή δράση των εργαζομένων, των Ελλήνων εργαζομένων, αλλά και των προσφύγων και μεταναστών απέναντι στις εγκληματικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Frontex, που έχει τεράστια ευθύνη και αυτή, και η συζήτηση αυτή περί αποχώρησης της Frontex πάει να ξεπλύνει τις ευθύνες της ίδιας της Frontex, γιατί μπροστά της και με δικιά της ευθύνη επίσης συνέβαλε και στα pushbacks και σε όλη αυτή την βαρβαρότητα που ζούμε, που έχει από το 2014 27.000 νεκρούς
και είναι θάλασσα, υγρό νοικοταφείο στην Μεσόγειο. Και να υπάρξουν λοιπόν απόδοση ευθυνών. Ωραία, και θα πρότεινα το εξής. Έχουμε πλέον εξαντλήσει το χρόνο μας. Έχουμε ελάχιστο χρόνο για ένα έως 1,5 λεπτό ο καθένας. Λοιπόν, θα πρότεινα να αντιστρέψουμε τη σειρά. Κάντε ένα σύντομο σχόλιο, κύριε Παπαδάκη, για το οικονομικό. Πρέπει μέχρι τέλος του χρόνου να έχουμε. Μην υπερβείτε το ένα λεπτό, σας παρακαλώ πολύ, γιατί θα δικήσουμε τους άλλους συνομιλητές. Ναι. Λοιπόν, μέχρι τέλος του χρόνου πρέπει να βρεθούν νέοι κανόνες, αλλιώς ισχύουν οι παλιοί, οι οποίοι είναι δαμόκλειο σπάθη. Δεν μπορεί καμιά κυβέρνηση να ξοδεύει τίποτα, να το πούμε απλά. Οπότε θα πάμε σε λιτότητα και ύφεση. Το σχόλιο σας. Δεν υπάρχει δίλημα. Είναι καθαρή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυστηροποίηση των δημοσιονομικών κανονισμών, για την επαναφορά του συμφώνου σταθερότητας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει διαμηνήσει ότι ο πληθωρισμός μέχρι το 25 δεν αναμένεται να επανακάμψει. Ίσα-ίσα δεν έχει φτάσει και στην κλιμάκωσή του. Μιλάει για πάγωμα μισθών και οι τριετίες από το 28 και βάλε. Και την ίδια ώρα έχουμε την αύξηση των επιτοκίων στο 3,75 από το 0,50 στο 3,25, δηλαδή έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που θα την επιβαρυνθούν τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά δανειολήπτες. Άρα λοιπόν σε αυτή την πραγματικότητα έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και προωθεί αυτή την αντιλαϊκή πολιτική με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και για τους αυταπασχολούμενους. Όλα αυτά επεξεργάζεται η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχει τη σύμπλευση των άλλων αστικών κομμάτων που είναι στην ίδια γραμμή και από αυτή τη σκοπιά ο λαός μας πρέπει χωρίς καθυστέρηση να οργανώσει την πάλη του, να μην περιμένει ούτε κάποιες προγραμματικές θα λέγαμε εξαγγελίες της κυβέρνησης, ξέρει τι θα δει, όπως επίσης και τα σενάρια αναστήλωσης σοσιαλδημοκρατίας, αλλά με την πάλη του ο ίδιος να καθορίσει τις εξελίξεις, γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό.